ήρθατε για ακόμα μία φορά πίσω στο κανάλι μου. Χαίρομαι πολύ που σας ξαναβλέπω και αυτή τη φορά δεν σας βλέπω από τον καναπέ του σπιτιού μου. Σας βλέπω από ένα τελείως διαφορετικό περιβάλλον, γιατί είμαστε με την Τερέμιον Κόσμος εδώ στη Θεσσαλονίκη. Και έχουμε περίοδο εκτός εδώ και πού αλλού θα μπορούσα να βρίσκομαι. Σήμερα λοιπόν στο σημερινό βίντεο θα σου πω 6 τύπους για να ψωνίσω σωστά τώρα που έχουμε εκτόσεις και προσφορές. Οπότε πάμε να ξεκινήσουμε το βίντεο. Για σένα η αμήχανη στιγμή που ετοιμάζεις να πας ταξίδι και συνειδητοποιείς ότι δεν έχεις βαλίτσα. Επίσης, σίγουρα έχει έρθει εκείνη η στιγμή που πας να πάρεις τη βαλίτσα και σου μένει το χερούλι στο χέρι. Οπότε, στις εκτόσεις είναι πάρα πολύ καλή ευκαιρία να ψωνίσεις μια καλή και ποιοτική βαλίτσα. Οπότε, πάμε να πάρουμε τη βαλίτσα μας. Που σίγουρα δεν έχεις σκεφτεί ότι μπορείς να ψωνίσεις εκτόσεις, είναι δώρα για τους αγαπημένους ανθρώπους. Σκέψου πόσα χρήματα μπορείς να γλιτώσεις αν πάρεις τώρα όλα τα δώρα για τις γιορτές όλου του χρόνου. Αλλά προσοχή, θα πάρεις πράγματα τα οποία θα ανταποκρίνονται και στο χαρακτήρα αλλά και στα γούστα του αγαπημένου σου. Μην πάρεις πράγματα τα οποία είναι σε πολύ μεγάλες προσφορές. Όλους με δώρα είναι η σειρά σου. Πρέπει να πάρεις και ένα δώρο για τον εαυτό σου. Γιατί σκέψου κάτι για το οποίο θα ήσουν πολύ περήφανη για τον εαυτό σου. Οπότε κάνε μια ανταμοιβή και πάρε ένα πολύ ωραίο πράγμα που το ήθελες καιρό. Πάντα στερούσα ήταν οι πιτζάμες. Ποτέ δεν είχα έτσι ένα πολύ ωραίο ζευγάρι πιτζάμες. Οπότε τώρα που είναι εκτόσεις, είναι η ευκαιρία και δική σου να πάρεις ένα καινούριο ζευγάρι πιτζάμες, με κουλιάρικες, ωραίες, ζεστές, έτσι για να μην τρέπεσαι τα πρωινά σου Instagram stories. Λοιπόν, τώρα στις εκτόσεις είναι πολύ καλή ευκαιρία να ψωνίσεις εσόρουχα, έτσι για να μην ξεμείνεις ποτέ. Αλλά θα πάρεις και τα πιο sexy τα οποία σου αρέσουν πολύ και σε κάνουν να νιώθεις λίγο πιο desirable. Αλλά μην ξεχάσεις να πάρεις και τα comfy εσόρουχα, αυτά τα οποία θα σε βγάλουν από τη δύσκολη θέση. Thank me later. Είχες σκεφτεί μέχρι σήμερα ότι σε εκτός είναι μια πολύ καλή ευκαιρία να πάρεις καινούργια γυαλιά?
Η αλήθεια είναι ότι πάντα τα γυαλιά τα σκεφτόμαστε τελευταία στιγμή όταν είναι τελείως απαραίτητα. Αλλά σκέψου πόσα χρήματα θα γλιτώσεις αν πάρεις ένα καινούριο σκελετό τώρα και περνάς στους φακούς αργότερα. Ζευγάρι πανάκριβα παπούτσια ή μια επώνυμη τσάντα η οποία αποτελεί άπιαστο όνειρο εκτός εκτόσεων, αλλά εντός εκτόσεων μπορείς να βγάλεις το αποθημένο σου με τα επώνυμα ρούχα και αξεσουάρ. Μπορείς λοιπόν να πάρεις ρούχα, παπούτσια, τσάντες τα οποία αποτελούσαν άπιαστο όνειρο για σένα, γιατί θα τα βρεις σε πολύ χαμηλότερες τιμές. Για να αποφεύγεις να γραφτείς στο γυμναστήριο τελείωσαν. Στις εκτόσεις είναι ευκαιρία να πάρεις το αθλητικό σου σετάκι για να είσαι έτοιμη για το γυμναστήριο, αλλά και αθλητικό εξοπλισμό, γιατί μπορεί να θέλεις να ξεκινήσεις ένα καινούριο σπορ. Τσάντες. Και κάτι ήξεραν αυτές. Είναι ευκαιρία σου λοιπόν στις εκτόσεις να ψωνίσεις μια καθημερινή τσάντα η οποία θα ανταποκρίνεται στις δικές σου ανάγκες της μέρας. Και μιας και αναφερθήκαμε στις μαμάδες, θα σας πω μια ιστορία για τη δική μου μαμά. Η μαμά μου λοιπόν ζει με ένα καημό. Ότι δεν έχω χοντρό πανωφόρι και κυκλοφορώ με τα λεπτά. Είμαι σίγουρη ότι συμφωνείς και εσύ και ότι και η δική σου μαμά έχει τον ίδιο καημό. Οπότε, τώρα στις εκτόσεις, νομίζω είναι καλή ευκαιρία να πάρεις ένα ζεστό πανωφόρι, στυλάτο βέβαια, και να είστε και οι δύο χαρούμενες. Τα sneakers είναι ένα είδος παπουτσιού το οποίο φοριέται από το πρωί μέχρι το βράδυ και πάντα μένει on trend. Οπότε μήπως ήρθε η ώρα να ψωνίσεις ένα καινούργιο ζευγάρι sneakers. Πάντα τις εκτόσεις είναι ότι ο αδερφός μου πήγαινε να πάρει καινούρια τζιν. Εμείς οι γυναίκες βέβαια πάντα το θεωρούσαμε περί της πατάλη το τζιν. Αλλά μήπως είναι μια καλή ιδέα τώρα στις εκτόσεις να πάρουμε ένα καινούριο καλό τζιν το οποίο θα είναι διαχρονικό και θα μας βγάλει για πάντα από τη δύσκολη θέση. Τα πλεκτά έχουν φέτος περισσότερο από ποτέ την τιμητική τους και τα βλέπουμε σε πάρα πολύ ωραία χρώματα. Είναι ζεστά, είναι κουκουλιάρικα, είναι άνετα, οπότε σκέψου να προσθέσεις λίγα ακόμα στη συλλογή σου. Είμαι σίγουρη ότι υπάρχει μια τάση την οποία ψήνεσαι να δοκιμάσεις, αλλά από την άλλη φοβάσαι ότι ίσως του χρόνου να μην μπορείς να τη φορέσεις.
Μία τέτοια τάση λοιπόν φέτος είναι και οι καουμπόικες μπότες. Και είναι ευκαιρία στις εκτόσεις να τη δοκιμάσεις την τάση, γιατί θα πάρεις τις καουμπόικες μπότες πολύ πιο φθηνές. Οπότε δεν θα στεναχωριέσαι για τα χρήματα που ίσως, σου λέω ότι θα το φορέσεις και το χρόνο, αλλά ίσως να πάνε χαμένα.